καλωσορίσω όλους σήμερα εδώ και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμαρχο Μεγαλόπολης, στο Δήμο Μεγαλόπολης, στην Περιφέρεια, στη ΔΕΗ και σε όλους όσους έχουν προσπαθήσει να βγάλουν σε πέρα σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία η Ομοσπονδία δύσκολα θα μπορούσε να αντιπεξέλθει αν δεν είχε φυσικού συμμάχους, τοπική αυτοδιοίκηση, το Δήμο Μεγαλόπολης, που σημειωτέω δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά που κάνει αυτή τη διοργάνωση. Ο Δήμαρχος έχει σταθεί δίπλα μας και πέρυσι έχει φιλοξενήσει την ελληνική ομάδα Πέδων και την ελληνική ομάδα Κορασίδων που έχουν κάνει προετοιμασία και φέτος η ομαδική ομάδα γυναικών είναι ένα μήνα εδώ και όλοι έχουν σταθεί δίπλα να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι το λόγο πρέπει να έχουν οι αθλητές, οι προπονητές, αλλά και όσοι έχουν στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα. Θέλω μόνο να ξαναπώ ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στον Δήμαρχο, τον κύριο Παπαδόπουλο, στον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σιδέρη και στην Περιφέρεια, στη ΔΕΗ και στον κύριο προσωπικά, τον κύριο Αλεξόπουλο, τον υπεύθυνο μάρκετινγκ, στον εντεταλμένο σύμβουλο αθλητισμού, τον κύριο Λάρα, στην Ένωση Πελοποννήσου και στον εκπρόσωπο, τον κύριο Κληρό, που μας συνδέουν κοινές δράσεις από το παρελθόν. Όλη η διάθεσή μας είναι και οι ελπίδες μας είναι σε αυτή την ομάδα η οποία διεκδικεί αυτή τη στιγμή τη συμμετοχή στο Final Four της διοργάνωσης. Είναι ο τελευταίος αγώνας που γίνεται στην ευρωπαϊκός αγώνας που γίνεται και γίνεται εδώ στη Μεγαλόπολη. Θέλουμε αυτή η προσπάθεια να έχει συνέχεια. Θέλουμε να είμαστε μαζί χέρι-χέρι τοπική αυτοδιοίκηση και ομοσπονδία και σε άλλες διοργανώσεις. Νομίζω ότι η αρχή είναι προήμιση του παντός και νομίζω ότι το μέλλον θα μας συνδέσει ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ, δεν έχω κάτι άλλο να πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ για την Ομοσπονδία. Σας ευχαριστεί γιατί η συμβολή σας είναι πολύ σημαντική για αυτό που μπορούμε μέχρι σήμερα να παρουσιάσουμε. Κύριοι αγαπητοί φίλοι, νομίζω δεν θα αφηθεί κανένας, δεν θα αφησυχήσει κανένας ότι στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, οικονομικά, δημοσιονομικά, κοινωνικά, είναι χρέος όλων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της υγιούς επιχειρηματικότητας, των φορέων, των θεσμών, συγκεκριμένων προσώπων που έχουν τη δυνατότητα, είναι χρέος όλων μας να στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες στον χώρο του αθλητισμού. Γιατί ο αθλητισμός και στη χώρα μας, από παράδοση δεκαετιών, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και της πνευματικής δραστηριότητας. Με αυτή την κοινή λοιπόν παραδοχή, και ο Δήμος Μεγαλόπολης, όπως και η Περιφέρεια, ως φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, νιώθουν το χρέος, την υποχρέωση, να στηρίξουν τις προσπάθειες, πολύ σοβαρές αθλητικές και οργανωτικές προσπάθειες της Ομοσπονδίας Βόλεϊ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι μας ότι το βόλεϊ είναι ένα από τα σημαντικότερα και τα λαοφιλέστερα αθλήματα και στη χώρα μας, όπως και διεθνώς. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια στήριξης εντάσσεται και η συγκεκριμένη φιλοξενία και στήριξη επί ένα μήνα περίπου της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ από τον Δήμο και από τον Δήμο της Μεγαλόπολης και από την πόλη της Μεγαλόπολης. Σε αυτή τη στήριξη σημαντική και ισότιμη συμμέτοχη στάθηκαν και τους ευχαριστώ πολύ για αυτούς η Περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και η ΔΕΗ ΑΕ η οποία για άλλη μια φορά στηρίζει συγχρόνως, ταυτόχρονα και ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός, αλλά
και ένα από τα μεγαλύτερα λιγνητικά κέντρα της επιχείρησης, την περιοχή της Μεγαλόπολης. Εύχομαι και οι τελευταίοι αγώνες της Εθνικής Βόλης που θα διεξαχθούν το επόμενο τριήμερο στην πόλη μας να στεφθούν από αγωνιστική επιτυχία. Νομίζω ότι η οργανωτική επιτυχία είναι εξασφαλισμένη. Είμαι βέβαιος ότι ο κόσμος της Μεγαλόπολης, το φύλαθρο κοινό, θα αγκαλιάσει και κατά τη διάρκεια των αγώνων την εθνική ομάδα γυναικών στην πόλη μας. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο και στον αγώνα της Παρασκευής και στον αγώνα του Σαββάτου. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αλεξόπουλο από την ΔΕΗ ΑΕ για τη στήριξη. Ευχαριστώ πολύ τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σιδέρη, για τη στήριξη. Ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν κάθε προσπάθεια αθλητικής διοργάνωσης στην πόλη μας. Βεβαίως τον εμπεταλμένο σύμβουλο του Δήμου μας, τον κύριο Δάρα. Βεβαίως έναν άνθρωπο που είναι πολλά χρόνια στον χώρο του βόλεϊ και βοηθά σε όλες τις διοργανώσεις, τον συνεργάτη του κύριο Χλιό. Εύχομαι καλή συνέχεια της διαμονής σε όλες τις αθλήτριες της εθνικής ομάδας, στους παράγοντες και στον προπονητή της ομάδος. Καλή επιτυχία αγωνιστική μεθαύριο και τελειώνω λέγοντας προς τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας ότι ο Δήμος της Μεγαλόπολης, σε συνεργασία πάντα και με τη βοήθεια και της περιφέρειας αλλά και της ΔΕΗ ΑΕ, θα είναι έτοιμος με τους ανθρώπους, με τις όποιες υποδομές, αλλά κυρίως με το ενδιαφέρον και με την αγάπη του, να στηρίξει και άλλες προσπάθειες αγωνιστικές, οργανωτικές, ανάγκες προπονήσεων, προετοιμασίας της εθνικής ομάδας και γυναικών και αντρών της Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ πολύ όλους και καλή επιτυχία στους αγώνες. Το δίμερο 29-22 Αυγούστου η Μεγαλόπολη και η Περιφέρεια Βελοπολίσου θα φιλοξενήσει ένα μεγάλο θετικό γεγονός, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ 2015. Η Περιφέρεια Βελοπολίσου είναι αλλοχώς, είναι πάντα δίπλα σε όλα τα αθλητικά γεγονότα και αυτό το έχουμε δείξει σε μια σειρά γεγονότα αθλητικών που έχουν γίνει την προηγούμενη χρονιά. Ξεκινήσαμε από εσάς με το τουρνουά της Τάξης Βαρών. Κάναμε το μεγάλο μαραθώνιο σε συμμετοχή 6.000 αθλητές στον Άγγλιο. Συνεχίσαμε με το παγκόσμιο το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου παγκορασίου διαλύοντα το Νάχτιο Βράδυ και συνεχίζουμε σήμερα με το τουρνουά αυτό, το βόλεϊ γυναικών του Ευρωπαϊκού. Όπως σας είπε, η Περιφέρεια Βελοπολίσου είναι αργός, είναι δίπλα στα γεγονότα τα αθλητικά. Εμείς πιο περιφερειάρχης ο κύριος Παχούλης, σκοπό έχει όχι μόνο να συμμετέχουμε στις διοργανώσεις ως συνδιαγραμματές, αλλά να κάνουμε βελτίωση στον υποδομό και να κάνουμε και νέες αθλητικές υποδομές. Αν οι συγκυρίες οικονομικές είναι δύσκολες, το προσπαθούμε, το προσπαθούμε περιφερειάρχης, το προσπαθούμε όλοι μας. Όπως είπατε, η τοπική αυτοδιοίκηση και η Δήμαρχε, όντως βιώνει πάρα πολλά προβλήματα. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να σταθώ και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι με την τοπική αυτοδιοίκηση, εσείς την ΑΛΦΑ, που είναι στην ΕΚΑ, είναι η αποχέτωση του αθλητισμού. Δηλαδή, είδαμε ότι η Ομοσπονδία του Βόλεϊ, υπεροσφαίρεση, διάλεξε να έρθει σε μια επαρχιακή πόλη, στην περιφέρεια, όπως εκεί έγινε και το προηγούμενο που σας είπαμε, ένα σφαλό. Πρόσφατα ήταν το πανευρωπαϊκό των εθνικών στο μπάσκετ, στο βόλο και το ποδοσφαίρο των νέων. Αυτό δείχνει ότι η περιφέρεια μπορεί, η περιφέρεια μπορεί να κάνει τέτοια μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμαρχο, το Δήμο για τη συμμετοχή στο αυριανό και μεθαυριανό τουρνουά, την ΑΕΠΑ, την ΔΕΗ ΑΕ και τον Βάρα τον Θανάση, τον οποίο το θεωρώ έναν εργάτη του αθλητισμού, ο οποίος έχει δώσει μεγάλες προσπάθειες, άλλες προσπάθειες για να βοηθήσει τον αθλητισμό. Να μεταφέρω τις θερμές ευχές του Περιφερειάρχη του κ. Ταχούλη,
για επιτυχίες και προσωπικές μου και για επιτυχίες, να ευχηθώ καλή διαμονή και στην εθνική ομάδα και στην ομάδα της Γεωργίας και να καλέσουμε τους υπεργολίτες και πολίτες μας να έρθουν το διήμερο 23-23 αυτού στο γήπεδο, γιατί είναι ένα μεγάλο γεγονό για την Μεγαλόπολη και την περιφέρεια Ευρωπολίσου. Έχουμε καλή επιτυχία. Όσο στη Μεγαλόπολη, όσο και στα αθλητικά κέντρα του Δήμου μας, για ένα σπουδαίο γεγονό υψηλό επίπεδο και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, όπως αυτή η αγώνα του European League. Εγώ θα ήθελα να σταθώ πάρα πολύ στην ίδια συνεργασία που έχουμε με την Ομοσπονδία το ΣΟΕΙ στην Καρέφη Λοχά. Ταιριάζουν μάλλον ο Δήμος Μεγαλόπολης και η Ομοσπονδία της Ποδοσφαίρησης και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που είπε ο κ. Περιφερειάρχης είναι το βασικό για μένα, ότι είναι ανάγκη να βρεθούν να γίνουν πολλοί τέτοιοι αγώνες μεγάλου ενδιαφέροντος στις επαρχίες της περιφέρειας. Ο κόσμος διψάει, θα δείτε ότι το γήπεδο είναι γεμάτο ασωτικά και τις δύο μέρες. Θεωρώ ότι αυτό θα δώσει και εκείνη το coach κάποιον και σε εσάς για δύο μεγαλειώδεις δικές και να πω ότι η βοήθεια της ΔΕΙΑ Φαρεξινών δεν είναι μόνο ότι είναι βασικός υποστηρικτής σε ένα τέτοιο τουρνουά. Τέτοια αγωγή δίνει την ευκαιρία και σε εμάς να αναβαθμίσουμε τα στάδια μας και να τα κάνουμε νέα πρότυπα ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν τέτοια μεγάλα γεγονότα. Και σε αυτό δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα μόνο μας αν δεν είχαμε εκτός από την ΔΕΙΑ Φαρεξινών και την άψη και συνεργασία με τις δύο μονάδες τις αθλητικές και το ελληνικό κέντρο εδώ στην Ελλάδα. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Τέλος, θα ήθελα και πάλι την πλευρά μου να ευχαριστήσω τόσο την περιφέρεια όσο και τον φίλο τον Βασίλειο Σιδέλη που από την πρώτη στιγμή που τον επισκέφθηκα είπε το οριστικό ναι και προχωρήσαμε. Τη ΔΕΗ και ασφαλώς τους τοπικούς φορείς της πόλης. Το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ του Γυμνασιακού Συλλόγου Λυκαία που αυτές τις μέρες είναι καθημερινά στο γήπεδο και είναι αυτή η πραγματική εργάτη του γηπέδου. Την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης που προσφέρει τις υπηρεσίες της στους αγώνες, τον καθηγητή ιατρικής, τον κύριο Τσίχλη, ο οποίος είναι ο γιατρός των αγώνων και κάνει προσφορά για το άθλημα, να μην ξεχάσω ασφαλώς το καφενείο της Μεγαλόπολης και το συμπολίτη μας, τον Βασίλη Παπαγιάννη, για το κοινωνικό σπορ που θα είναι δωρεάν προσφορά τους στον Δήμο, και ασφαλώς όλους τους συναδέλφους μου, δημοτικούς συμβούλους, όλους τους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβούλου, αντιδημάρχους, το Δήμαρχο, που όλες αυτές τις μέρες βοήθησαν στο έπακρο για να βγει αυτό που θα δείτε άλλο και μεθαύριο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή την περίφημη της διοργάνωσης που γίνεται εδώ, που είναι και ο τόπος μου, γιατί σαν εκπρόσωπος της Ένωσης Ποδοσφαίρισης Πελοποννήσου, είμαι σε όλη την Πελοπόννησο και στις μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου έχουν στηθεί για αυτές τις διοργανώσεις, αλλά εδώ νιώθω πολύ ιδιαίτερη χαρά, γιατί είναι ο τόπος μου και επειδή είμαι και πρόεδρος του Τοπικού Συλλόγου, του Γυμνασικού Συλλόγου Λύκεια, εδώ έχω σηκώσει τα μανίκια για να παρουσιάσουμε κάτι πάρα πολύ καλό και στο γήπεδο οι φίλαθλοι θα δουν κάτι πολύ ωραίο και από γνωστική πλευρά αλλά και από πλευρά του γηπέδου. Θέλω να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρόεδρου της Ένωσης Ποδοσφαίρισης Πελοποννήσου, του κ. Κώστα Βλάση, και εδώ που ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Θα είναι όμως τους αγώνες. Θέλω τη μεριά μου, σαν Ένωση, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον φίλο μου, τον Διονύση Παπαδόπουλο, διότι όταν τον αναφέραμε από την αρχή της αιτίας του, όλα είπε ναι, και συνεχίζει να ισχύει αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια για τη βοήθειά της. Εμάς, σαν Ένωση Πελοποννήσου, μας έχει στηρίξει σε διοργανώσεις και στους πέντε νομούς. Σε αναπτυξιακά πρωταθλήματα πανελληνίου εμβέλειας για πρώτη φορά και αυτή τη φορά λοιπόν τη βοήθεια που προσφέρει εδώ όπως και το ΔΕΗ ΑΕ που προσφέρει τόσες πολλές βοήθειες. Εμείς το ζούμε εδώ που το δούμε και πάρα πολύ ζεστά και ενεργά και με τους παθμούς και μόνο αυτά. Λοιπόν και τον κύριο Αλεξόπουλο που διακρίνω για πρώτη φορά ότι δείχνει πολύ ευαισθησία προς την Μεγαλόπολη και θέλω να συνεχίσει να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το νιώθω με έναν δικό μας άνθρωπο. Λοιπόν, θέλω στον coach και στην αρχηγό να πω ότι περιμένουμε να μας δώσει μια πολύ μεγάλη χαρά
το διήμερο αυτό, ξέρουμε ότι ποια είναι η χαρά και αυτό θα κάνουμε αυτοί. Περνάμε από τις αρχές Αυγούστου που φιλοξενείται η ομάδα εδώ. Περνάμε μαζί αρκετές ώρες με την ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι μας τα πούν και οι ίδιοι ότι νιώθουν τη ζεστασιά του κόσμου, όπως είπε και ο Δήμαρχος νωρίτερα, γιατί ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα. Έτσι, περνάμε πάρα πολύ καλά. Και όταν θα φύγουν από το μελόδι, θα έχουν να θυμούνται πάρα πολλά πράγματα από αυτή την πόλη και από αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, έχουμε και συνέχεια ακόμα τις υπόλοιπες μέρες μέχρι να φύγουν από την πόλη μας όταν πότε θα φύγουν, που τους χρέουμε και άλλες εκπλήξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ προλάβησα, θες να αναφερθεί τόσο πολύ στο γεγονός το οποίο συμβαίνει αυτό το ταξίδι από το δίμηνο στην Ενάγκοπολη, που δεν είναι νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι παραπάνω. Θα σας πω ότι δεν βρίσκεται πάντα αγωγός σε κάθε προσπάθεια που κάνουν οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και η τοπική αυτοδιοίκηση σε δράσεις οι οποίες σχετίζονται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης. Νομίζω ότι ο λόγος θα πρέπει να είναι πιο αναλυτικός και νομίζω ότι καλύτερα από όλα θα πρέπει να δώσει ο λόγος στον προπονητή και στην αρχηγό να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα. Θεωρώ ότι ο αγώνας αυτός είναι πολύ σημαντικός, γιατί είναι το υπόψη που είπε και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Καλή επιτυχία από τη ΔΕΗ, να είμαστε πάντα ο αγωγός της προσπάθειας σας. Και εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω φυσικά όλους τους εκπρόσωπους που έχουν βοηθήσει στην υλοποίηση της ομαλής προετοιμασίας της ομάδας. Πρώτα απ' όλα τον κύριο Δημάρχο, την περιφέρεια, όλους δεν θέλω να αναφερθώ, όλοι έχουν να αναφερθεί. Αυτό που είπε ο κύριος Κιός είναι, θα με αναφερθώ λίγο, ότι σίγουρα όταν, μάλλον πριν έρθουμε εδώ, δεν ξέραμε πολλά πράγματα, τουλάχιστον δεν ήξερα πολλά πράγματα για την Αγρόπολη. Νιώθω ότι έχω κάνει φίλους, ότι φεύγοντας από εδώ θα νιώθω ότι θα μπορέσει να έρθω εδώ και να συναντήσω κάποιους φίλους και να έχουμε μια ωραία παρέα. Αλλά ελπίζω και φεύγοντας από εδώ να έρθει κάτι στα παιδιά, ιδιαίτερα τα μικρά, που θα δουν το γεγονός αυτό αύριο και μετά. Θα κερδίσουν κάτι στην τοπική παράδοση του αθλητισμού. Να καταφέρουν να φέρουν κάποια παιδιά να τους προσελκύσουν να έρθουν στον αθλητισμό και στο άθλημά μας. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι εμείς θα παλέψουμε για το καλύτερο. Θα δώσουμε ό,τι μπορούμε μέσα στον αθλητικό χώρο και ελπίζω να βγει κάτι θετικό και να δώσει πολύ χαρά στον κόσμο. Για άλλη μια φορά, ένα μεγάλο ευχαριστώ.